Οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν σε συντριπτικά πλήγματα κατά των Ουκρανικών μονάδων στο Νικολάεφ, τις οποίες διέλυσαν κυριολεκτικά μέσα σε μια κόλαση φωτιάς. Ο ρωσικός στρατός έλαβε πληροφορίες σχετικά με μια άλλη προσπάθεια της Ουκρανικής διοίκησης να προχωρήσει σε μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων, οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών στο Νικολάεφ και έδρασε αποφασιστικά. Οι Ουκρανοί συνεχώς συγκεντρώνουν δυνάμεις για να επιχειρήσουν μια γενική αντεπίθεση στη Χερσόνα, γιατί ξέρουν πως όταν η Ρωσία ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις της στο Ντομπάς, θα διαθέτει ένα τεράστιο και ασφαλές προπύργιο, από το οποίο θα εξαπολύσει άνετες και υποστηριζόμενες εφοδιαστικά επιθέσεις σε Χάρκοβο και Οδυσσό. Εάν οι πύραυλοι χτυπήσουν αυτές τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που ουκρανικές μονάδες βρίσκονται εκεί, τότε το καθεστώς του Κιέβου αρχίζει να χρησιμοποιεί τη ρητορική του βομβαρδισμού του άμαχου πληθυσμού με ανανεωμένο σθένος.